Σε αυτό το βίντεο που ακολουθεί, η Αλέκα, μια φίλη μας και αδελφή εν Χριστώ, μοιράζεται μαζί μας κάποια λόγια στη συνάντηση κοινωνίας και προσευχής, που είναι μια διαδικτυακή συνάθρηση, και θεώρησα απαραίτητο να προσθέσω σχόλια στα λόγια της Αλέκας για να βοηθήσω όσους θέλουν πραγματικά να δώσουν το χρόνο, την προσοχή, την καρδιά και την προσευχή να αποκομίσουν κάτι επικοδομητικό και να αυξηθούν εν Χριστώ μέσα από την προσωπική αυτή εμπειρία της αδελφής Αλέκας. Θα κάνω παρεμβολές με κάποια σχόλια διευκρινιστικά, με στόχο πάντα την οικοδομή του ακροατή. Ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη, προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού να ανοιχτούν αυτιά, καρδιές, διάνοιες, για να μπορέσουμε να λάβουμε το μήνυμα του Κυρίου. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση την Κυριακή 18 Δευτέρου το βράδυ, όταν άκουσα, αφού είχε τελειώσει η συνάντησή μας, άκουσα τον Κύριο ξαφνικά να μου λέει «Ψάξε στον λόγο μου να βρεις εμένα». Τον ακούω αυτό, μετά από 39 χρόνια στον Κύριο, με ξέπληξε βαθύτατα. Όταν όμως μιλάει ο Κύριος, σου λέει κάτι, αλλά μέσα σου ανοίγει μια άλλη διάσταση και αντιλαμβάνεσαι. Αυτό το οποίο αντιλήφθηκα εγώ για τον εαυτό μου, είναι ότι διαβάζοντας το λόγο του, προσπαθώντας να διδαχτώ, να μάθω, επικεντρωνόμουν περισσότερο στους ανθρώπους του Θεού, στο πώς αντιμετώπιζαν το κάθε τι, στο πώς αντιδρούσαν, στο πώς ενεργούσαν. Και έτσι αντιλήφθηκα, και το λέω σαν εξομολόγηση πλέον, ότι το δικό τους ανάστημα ή το δικό τους παράδειγμα μέσα μου ήταν σε κάποιο βαθμό ψηλότερο από τον Κύριο. Αυτό με σώκαρε, ευχαρίστησα τον Θεό και από εκεί και πέρα ζήτησα από τον Κύριο να με βοηθήσει να δω πώς θα συνεχίσω. Αισθάνθηκα έλεγχο και έπρεπε να ξαναδιαβάσω τη γραφή από την αρχή όλη, αλλά με ένα νέο μάτι, με μια νέα καρδιά, με ένα νέο φίλτρο. Αυτό ήταν την Κυριακή. Είπε λοιπόν η Αλέκα, ψάξε να βρεις εμένα στο λόγο μου, της είπε ο Κύριος. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί θα μου πεις, όπως και εγώ σκέφτηκα αμέσως μόλις το άκουσα την πρώτη φορά, μα αφενός για τον Θεό δεν ψάχνουμε την Αγία Γραφή, για να μάθουμε για τον Θεό. Τόσα πράγματα μέσα στη Γραφή είναι γραμμένα για τον Θεό. Για ποιο λόγο άραγε ένας άνθρωπος μετά από 39 χρόνια στον Κύριο να μην... να μην έχει εξητήσει τον Κύριο, να μην έχει βρει το Θεό, τι ακριβώς υπάρχει εδώ πέρα. Και ειδικά μιλώντας για τον συγκεκριμένο άνθρωπο την Αλέκα, η οποία εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι γνωρίζει τον Κύριο πάρα πολύ καλά. Καθώς λοιπόν το σκεφτόμουν, ήρθαν τρεις σκέψεις στο μυαλό μου που εξηγούν τι ο Κύριος εννοούσε όταν είπε «Ψάξε να βρεις εμένα». Και γι' αυτό και η Αλέκα είπε «Πρέπει να ξαναδιαβάσω όλη την Αγία Γραφή και να τη δω με ένα διαφορετικό μάτι». Προς το τέλος του μηνύματός της κάνει αναφορά στο ότι της μίλησα για ένα φίλτρο ουμανισμού και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Όταν διαβάζουμε τη Γραφή, τη διαβάζουμε μέσα από διάφορα φίλτρα. Παραδείγματος χάρη, έχω ακούσει ανθρώπους που λένε ότι εγώ θα διαβάσω την Αγία Γραφή για να σου αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Υπάρχουν και αυτά. Άλλοι διαβάζουν την Αγία Γραφή για να βρούνε στοιχεία που να πιστοποιήσουν τη θρησκεία τους, να πιστοποιήσουν τις παραδόσεις τους, να πιστοποιήσουν στοιχεία που θεσμοθετούν αυτά που αυτοί θέλουν σαν νόμους εκκλησιαστικούς για να μπορέσουν να έχουν τη διαφορά από τους άλλους και μετά να λένε και από πάνω εμείς είμαστε η μόνη σωστή εκκλησία, είμαστε η μόνη που τηρεί το Λόγο του Θεού. Και βέβαια κανένας δεν τηρεί 100% το Λόγο του Θεού, γιατί όλοι ανεξαιρέτως επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε εκείνα τα σημεία των γραφών μόνο που καταρχήν εμείς εγκρίνουμε, που καταρχήν εμείς αποδεχόμαστε. Εκείνα τα σημεία των γραφών που ευθυγραμμίζονται
με τα συναισθήματά μας. Όλα τα σημεία των γραφών που δεν ευθυγραμμίζονται με τα συναισθήματά μας, με την κουλτούρα μας, με την εκκλησιαστική μας παράδοση, ψάχνουμε να βρούμε μία τόσο καλή δικαιολογία για να τα διαγράψουμε ή να τα παραγκονίσουμε, ώστε αν κάποιος μας ζητήσει το λόγο ή όταν μας ζητούν το λόγο, να έχουμε τη σωστή δικαιολογία, να έχουμε τη σωστή εξήγηση, γιατί καλά κάνουμε και παραγκονίζουμε εκείνα τα εδάφια, αλλά κρατάμε μόνο τα εδάφια τα οποία αποδεχόμαστε και συμφωνούμε μαζί τους. Λες και μας έβαλε ο Θεός εμάς κριτή του λόγου του. Άρα λοιπόν, έχουμε φίλτρα μέσα από τα οποία ουσιαστικά τι κάνουμε. Κάνουμε τους εαυτούς μας κριτές του λόγου του Θεού. Τα συναισθήματά μας σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν το φίλτρο με το οποίο διαβάζουμε τη γραφή. Αν λοιπόν έχω ένα ουμανιστικό φίλτρο, σημαίνει ότι ψάχνω παντού να βρω το μόνο σημείο αναφοράς που στον ουμανισμό είναι ο άνθρωπος. Ίσως ξέρετε ότι ο Πρωταγόρας τον 6ο αιώνα π.Χ. έφτιαξε αυτό το περίφημο φιλοσόφημα ότι, πώς το είπε, παν μέτρων άνθρωπος, κάτι τέτοιο, ότι το μέτρο για τα πάντα είναι ο άνθρωπος. Ίσως δεν το είπα πολύ καλά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε ένα ολόκληρο φιλοσοφικό ρεύμα του ουμανισμού έκτοτε, που στις μέρες μας στην Ευρώπη είναι ουσιαστικά το πιο ισχυρό αντιχριστιανικό, θα έλεγα, κίνημα, το οποίο υπάρχει σε πολιτικούς, σε ακαδημαϊκούς και στον απλό κόσμο, όπου χάρη ουμανισμού απορρίπτουμε την Αγία Γραφή. Γιατί τόσα πολλά σημεία της Γραφής απλά καταρρύπτουν τον ουμανισμό μας. Έχουμε λοιπόν τον ουμανισμό, ο οποίος είναι απόρρια της ανθρώπινης σοφίας. Και έτσι, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε εκείνο το φίλτρο που ψάχνει να ρουφήξει χαρακτηριστικά που αξιοποιούν τη σοφία μας. Και έτσι ψάχνουμε να βρούμε την ανθρώπινη σοφία στον ένα συγγραφέα της Γραφής, στον άλλο συγγραφέα της Γραφής, σε κάποια λόγια του Ιησού. Τελικά τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε να βρούμε, να αυξήσουμε τη δική μας σοφία, να αυξήσουμε την αξία του ανθρώπου, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο ουμανισμός. Μόνο που ο ουμανισμός αυξάνει την αξία του ανθρώπου χωρίς το Θεό και καμιά φορά ενάντια στο Θεό. Και έτσι λοιπόν, αυτό το φίλτρο του ουμανισμού τι κάνει? Μας στερεί τη δυνατότητα αντικειμενικά, χωρίς να κρίνουμε, να μάθουμε από τη Γραφή τι ο Θεός μας διδάσκει για το Λόγο Του, τι ο Θεός μας διδάσκει για τη φύση Του, τι ο Θεός μας διδάσκει για το πώς Αυτός αισθάνεται και πώς Αυτός σκέφτεται. Παίρνουμε τα χαρακτηριστικά του Θεού που μας αρέσουν και εμείς βγάζουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά που προβάλλουμε προς το Θεό, συγκεράζουμε τα μεν με τα δε, έχουμε πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο με τα συναισθήματά του, με τις επιθυμίες του, με τα θέλω, τα δε θέλω, τις φοβίες, το τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, το ρομαντισμό μου, το συναισθηματισμό μου. Και αυτό το συνοθήλευμα το φτιάχνω τώρα, τη θρησκεία που εγώ λατρεύω, το ονομάζω Θεό βέβαια, μόνο που είναι ο δικός μου Θεός ή είναι ο Θεός της Εκκλησίας μου. Εκεί πέρα που οι διδαχές της Εκκλησίας, και μάλιστα οι διδαχές σε αντιπαράθεση με άλλες εκκλησίες, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πάβει να είναι σημαντικό πράγμα το πρόσωπο, βεβαίως δεν έχει καμία θέση η φωνή, και ο Θεός μας είναι αποκοίημα της διάνοιάς μας, συνοθήλευμα συναισθημάτων μας και μέσα στο μείγμα πολύ αλατοπίπερο ανθρώπινης κουλτούρας, εθνικού πολιτισμού και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων τα οποία είναι επίγεια, ουσιαστικά δηλαδή λάσπη, τα οποία αναμειγνύουμε με λίγα εδάφια και πλάθουμε το είδωλό μας που ονομάζουμε Θεό. Αυτά που τώρα λέω δεν είναι για να επιτεθώ σε μια συγκεκριμένη εκκλησία ή σε μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Είναι για να εξηγήσω το φίλτρο του ουμανισμού. Πώς εμείς οι άνθρωποι πλάθουμε λίγο από τη λάσπη της ανθρώπινης φύσης μας, λίγα εδάφια, λίγη ιστορία, λίγη εκκλησιαστική παράδοση. Όπα, πλάσαμε το Θεό μας. Και τώρα αυτό το Θεό μας λατρεύουμε, που βεβαίως πρέπει να είναι όσο πιο κοντά στην ανθρώπινη φύση μας, μπορούμε εμείς να εξηγήσουμε, να καταλάβουμε και να σχετιστούμε μαζί του. Και όλα αυτά λοιπόν που ήρθαν στη σκέψη μου όταν ο Κύριος είπε στην Αλέκα, ψάξε να βρεις εμένα. Ουσιαστικά της έλεγε, γκρέμισε κάθε φίλτρο, κάθε είδωλο, κάθε άποψη με την οποία
προβάλλεις μέσα από τη γνώση σου το πως οι άνθρωποι του Θεού σχετιζόντουσαν με το Θεό στη δική του ζωή. Και βρες τη δική σου προσωπική σχέση μαζί μου μέσα από το ποιος είμαι εγώ, όχι μέσα από το τι εσύ προβάλλεις προς εμένα, σύμφωνα με τη δική σου γνώμη, άποψη, κατανόηση των γραφών και συμπεράσματα που έβγαλες μέσα από τη μελέτη των ανθρώπων του Θεού, που είναι βέβαια μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά έψαχνες να βρεις πώς οι άνθρωποι σχετιστήκανε με το Θεό. Τώρα θέλω να μάθεις τι εγώ σκέφτομαι, τι εγώ αισθάνομαι, τι εγώ θέλω να γνωρίσω σε σένα, όχι μέσα από τις εμπειρίες άλλων, αλλά μέσα από τη δική μου αποκάλυψη. Τη Δευτέρα βλέπω μία εικόνα. Βλέπω ένα θρόνο με φως κατάλευκο. Κατάλαβα ότι είναι εκεί η παρουσία του Πατέρα και του Κυρίου. Και απέναντι από το θρόνο αυτό στεκόταν μία ανθρώπινη φιγούρα. Όρθια, έτσι. Ακίνητη. Η ανθρώπινη αυτή φιγούρα δεν ήταν ούτε άσπρη ούτε μαύρη. Ήταν γκρι. Ανοιχτό γκρι. Δεν άκουσα τίποτα, απλά ένιωσα ότι αυτό που έβλεπα, αυτή η φιγούρα του ανθρώπου, ήταν δέλυγμα στο Θεό. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν του άρεσε καθόλου. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Είδα λοιπόν μια φιγούρα ανθρώπου άκαμπτου, σαν ξύλινη ή πέτρινη, ενώ ήξερα ότι είχε ζωή. Ένιωσα ότι η στάση της φιγούρας αυτής, αυτή η ακαμψία, ήταν σαν εναντιονόταν μπροστά στο Θεό, σαν να ήταν αντίθετη. Στη συνέχεια, καθώς προσευχήθηκα, κατάλαβα ότι η φιγούρα αυτή είναι ένας αρκικός χριστιανός, ένας τύπος χριστιανού που κυριαρχεί το εγώ του, το θέλω του, το πιστεύω του, η θρησκεία του. Κρατήστε το αυτό. Αυτός που δεν έχει πεθάνει, αυτός που έχει όνομα ότι ζει αλλά δεν ζει, αυτός που κάνει έργα για τον Κύριο, χωρίς ο Κύριος να τον έχει στείλει, αυτός που ονομάζει τον Ιησού Χριστό Κύριο, αλλά δεν του έχει δώσει το χώρο ώστε ο Κύριος να είναι Κύριος. Ο Κύριος ζητά πλήρη παράδοση, πλήρη εξάρτηση από εκείνη. Και δεν ζητά τίποτα που να μην το έχει δώσει ή να μην το έχει ζήσει αυτός ο Κύριος, δηλαδή πρώτα. Πλήρως, ο Κύριος ήταν πλήρως παραδομένος στο θέλημα του Πατέρα. Θυμηθείτε τη Γεστημανή, την προσευχή του. Και πλήρως εξαρτημένος από τον Πατέρα. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που είχα βγάλει. Και ο Κύριος μας έχει μιλήσει για την πλήρη παράδοση. Όμως, ακούγοντας το μήνυμα, και το συνδέω τώρα όλο, ακούγοντας το μήνυμα λοιπόν της τελευταίας συνάντησής μας, μιλάω για την ανθρώπινη γκρίζα φιγούρα, αυτό που αποκωδικοποιήθηκε και διασαφηνίστηκε μέσα μου είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει θρησκεία. Ότι η θρησκεία δημιουργεί αυτή την ακαμψία. Φυσικά μέσα στην θρησκεία υπάρχει και η υπερηφάνεια. Δύο σημεία λοιπόν εδώ, αφενός το βίντεο, το μάθημα στο οποίο αναφέρθηκε η Αλέκα, και το δεύτερο η γκρίζα φιγούρα που είναι ο άνθρωπος της θρησκείας. Σύνδεσμο για αυτό το μάθημα που αφορά τη θρησκεία, τη θρησκεία μάλιστα όπως εκφράστηκε μέσα στο πρόσωπο του Μωυσή, όπου ο Κύριος του είπε μίλησε στην πέτρα, αυτός αντί να μιλήσει στην πέτρα στράφηκε στην θρησκεία του, δηλαδή σε αυτό που ο ίδιος είχε γνωρίσει για το Θεό παλιότερα, στηρίχτηκε σε αυτό που ήξερε, στη ράβδο, που βέβαια ο Θεός του είπε να πάρει τη ράβδο, δηλαδή να πάρει τη δύναμη, την εξουσία, αλλά και τη γνώση και την εμπειρία του ποιος ο Θεός έχει υπάρξει μαζί του μέχρι τώρα. Όμως αυτή η γνώση και η εμπειρία του ποιος ο Θεός έχει υπάρξει μαζί μου μέχρι τώρα δεν πρέπει να φτάσει στο σημείο να με σταματήσει από το να υπακούσω αυτό που σήμερα μου λέει ο Κύριος. Επειδή λοιπόν ο Κύριος είναι δημιουργός, Θεός του αρέσει να δημιουργεί καινούργια πράγματα, επειδή ο Κύριος πάντα κάνει κάτι καινούργιο και πάντα λέει ξέχασε τα παλιά, στο συγκεκριμένο περιστατικό στους αριθμούς 20, όπως το αναλύω πολύ περισσότερο σε εκείνο το βίντεο, το οποίο σας προτρέπω να πάρετε τον χρόνο να ακούσετε, πιστεύω θα ωφεληθείτε και θα οικοδομηθείτε, μπορεί και να αλλάξει η ζωή σας,
Ο Μωυσής λοιπόν δεν μίλησε στην πέτρα γιατί ο Κύριος ήθελε να του μάθει μια καινούρια δύναμη, μια καινούρια εξουσία. Όχι μόνο την εξουσία που είναι στη ράβδο που ο Θεός του έδωσε, που εκπροσωπεί το Θεό, αλλά την εξουσία που ο Θεός του έδωσε να είναι μέσα του και να βγαίνει μέσα από τη φωνή του. Έχουμε λοιπόν μια γκρίζα φιγούρα, μας λέει η Αλέκα, που η Αλέκα δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με το ότι το γκρίζο χαρακτηρίζεται από έλλειψη χρωμάτων. Ας αφήσουμε για λίγο το χριστιανισμό στην άκρη, ας πάμε στις άλλες θρησκείες. Οι περισσότερες άλλες θρησκείες χαρακτηρίζονται από την μονότονη επανάληψη ενός μοντέλου, όπως τα στρατιωτάκια πρέπει όλοι να μοιάζουμε το ίδιο. Όλοι να έχουμε γένια, παραδείγματος χάρη τα μακριά γένια, όλοι πρέπει να φοράμε ένα ιδιαίτερο καπέλο, όλοι πρέπει να φοράμε τις ίδιες κελεμπίες, όλοι πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Η θρησκεία φτιάχνει πιόνια. Αφαιρεί το χρώμα της μοναδικότητας. Ο ήλιος μας έδωσε το φως. Το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο είναι όλα στοιχεία του φωτός και είναι τόσο μοναδικά μεταξύ τους. Κοιτάς από τη μία πλευρά του φάσματος το γαλάζιο, κοιτάς από την άλλη πλευρά του φάσματος το ανοιχτό κόκκινο, το έντονο. Πόσο διαφορετικά μεταξύ τους, και όμως είναι το ίδιο φως. Έτσι ο Θεός μας έφτιαξε τόσο διαφορετικούς τον ένα από τον άλλο, όπως έφτιαξε το κάθε φύλλο του κάθε δέντρου. Λένε οι επιστήμονες ότι δεν υπάρχει φύλλο δέντρου στον πλανήτη Γη που να μοιάζει με ένα άλλο φύλλο δέντρου. Το κάθε ένα είναι μοναδικό. Τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Ο καθένας έχει τα δικά του μοναδικά δακτυλικά αποτυπώματα. Η θρησκεία όμως θέλει να είμαστε όλοι ίδιοι, να λέμε το ίδιο, να πιστεύουμε το ίδιο, να κάνουμε το ίδιο. Εκεί αφαιρείται κάθε χρώμα και είμαστε ένα γκρίζο, όπως το είπε και η Αλέκα πολύ σωστά, βδέλυγμα μπροστά στον Κύριο, που αντικαθιστούμε τη φύση του Θεού και φτιάχνουμε ένα Θεό στη δική μας εικόνα και ομοίωση, που είναι η φανέρωση της θρησκείας μας, που είναι η φανέρωση του πείσματος του ανθρώπου, να κάνει αυτό που ο Θεός έκανε στην αρχή. Τι έκανε ο Θεός? Έφτιαξε άνθρωπο στη δική του εικόνα και ομοίωση. Τώρα θέλουμε και εμείς να φτιάξουμε το Θεό στη δική μας εικόνα και ομοίωση. Ποιος είναι ο Θεός που θα μας φτιάχνει στη δική του εικόνα και ομοίωση? Θα φτιάξουμε και εμείς το Θεό μας στη δική μας εικόνα και ομοίωση. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλο το φάσμα του χριστιανισμού και σε όλη την ιστορία 2000 ετών του χριστιανισμού, ακόμα και μέσα στη δική μας χριστιανική πίστη που έχει σαν βάση, σαν ρίζα, την μόνη αλήθεια, αν δεν σας αρέσει λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μόνο μία αλήθεια, και παρόλα αυτά αυτή την αλήθεια, επειδή ο καθένας τη βλέπει από μια διαφορετική οπτική γωνία και επειδή ο καθένας βάζει το δικό του φίλτρο που κοιτάζει αυτή τη μία αλήθεια, τι έχουμε? Διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις. Γιατί? Γιατί η φύση του ανθρώπου που έχει απομακρυνθεί από το Θεό δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μοναδικότητα, θέλει να μπορεί να τα ελέγχει όλα και η μοναδικότητα δεν ελέγχεται. Για να μπορώ να ελέγξω πρέπει να είναι όλοι το ίδιο, χρειάζομαι τον κανόνα. Σε αυτό τον κανόνα θα υπακούς, θα μοιάζεις με αυτό τον κανόνα και τότε θα μπορώ να σε ελέγξω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Γιατί αν σε αφήσω να πιστεύεις ό,τι θες και να κάνεις ό,τι θες, πώς θα σε ελέγξω? Πώς εγώ μετά θα είμαι κυρίαρχος επάνω σου? Και βέβαια η επιθυμία όλων των θρησκειών είναι να κυριαρχούν επάνω στους ανθρώπους, γιατί η ανθρώπινη θρησκεία είναι έκφραση της επιθυμίας του ανθρώπου να ελέγχει, να κυριαρχεί, αλλά και να εκμεταλλεύεται και να χρησιμοποιεί. Αυτή είναι η θρησκεία. Γι' αυτό και ο Κύριος έβαλε στην καρδιά της Αλέκας ότι αυτό το πλάσμα που είχε τη μορφή ανθρώπου, που στεκότανε απέναντι στο θρόνο, δεν ήταν δίπλα στο θρόνο, δεν καθότανε μαζί με τον Κύριο. Η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός μας συνήγειρε, μας συνανέστησε θα μπορούσε να πει κανείς, και μας συνεκάθισε μετά του Ιησού στα επουράνια. Στην όραση όμως της Αλέκας αυτό το βδέλυγμα, το γκρίζο, ήταν απέναντι, ήταν κατέναντι να το πω αλλιώς, ήταν ενάντια. Στεκότανε, εγώ φτιάχνω το δικό μου Θεό όπως εγώ θέλω. Αυτή είναι η θρησκεία, παιδιά. Αυτή είναι η θρησκεία την οποία έδειξε ο Κύριος στην Αλέκα και γι' αυτό θεώρησα τόσο σημαντικό να κάνω κάποια σχόλια πάνω σε αυτά που είπε,
Γιατί πραγματικά εύχομαι με όλη μου την καρδιά να έρθει μια βαθιά, βαθιά μετάνοια στις καρδιές των αδελφών εν Χριστώ, που πεισματικά έχουν εγκαταλείψει το ζωντανό πρόσωπο και τη ζωντανή φωνή και το έχουν αντικαταστήσει με τα είδωλα των παραδόσεων, τα είδωλα της θρησκείας, των διδαχών, τα είδωλα του τι άνθρωποι επέλεξαν μέσα από τη γραφή να κάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκκλησίας τους και μετά άρχισαν να λένε εμείς είμαστε η μοναδική σωστή εκκλησία, όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Κάποιοι να λένε αν δεν είστε στη δική μας εκκλησία δεν θα είστε στην αρπαγή και άλλα πολλά τραγεγλαφικά έως και τραγικά. Συνεχίζω πριν αρχίσει ο χρόνος. Ο Κύριος μου είχε πει μία πρόταση. Πέθανε ο Μωυσής από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Αυτό που είπε ο Κύριος τότε, μου είπε στην καρδιά μου ότι πέθανε ο Μωυσής, κάτω από το πρίσμα αυτού του καιρού και κάτω από τη διδασκαλία που ακούσαμε, έχει πάρει ένα άλλο φως. Σαν να μας λέει ο Κύριος ότι η θρησκεία, ο Μωυσής που φοβήθηκε να... Όχι θρησκεία, συγγνώμη, ο Μωυσής που φοβήθηκε να μιλήσει, αλλά χτύπησε το βράχο, είναι κάτι που ο Κύριος το έχει πεθάνει και αυτή η γενιά που προσπαθεί και με τη χάρη του γεννιέται, δημιουργείται, είναι μια γενιά του Ιησού του Ναβί, που πλέον δεν θα διστάσουν η γενιά αυτή να υπακούσει πλήρως το Θεό, δεν θα διστάσει να αφιερώσει πλήρως τον εαυτό του, δεν θα φοβηθεί μπροστά στους γίγαντες της γης. Πιστεύω ότι ο Κύριος μας καθαρίζει από το παλιό, από τη θρησκεία μας, γιατί η θρησκεία είναι αυτό που εμείς φτιάχνουμε. Όπως το άκουσα θαυμάσια από τον Ποιμένα, που είπε «Ο Θεός που εμείς φτιάχνουμε, ο Θεός που εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε, και αν έρθει κάτι νέο, το απορρίπτουμε. Δεν μας αρέσει. Θέλουμε αυτό που ξέρουμε». Πιστεύω λοιπόν ότι ο Κύριος μας καθαρίζει από το παλιό, από τη θρησκεία μας δηλαδή. Εκείνος φτιάχνει αυτή τη γενιά που θα έχουν την καρδιά του Ιησού του Ναβί. Μια καρδιά πίστης και θάρρους και υπακοής, ελεύθερη από φόβο ανθρώπου. Ελεύθερη από τη θρησκεία και από εγωισμό. Θα έλεγα λοιπόν παραδομένη και εξαρτώμενη πλήρως στον Κύριο και στο θέλημά του. Μια γενιά που θα κατακτήσει και θα περπατήσει τη γη των υποσχέσεων του Κυρίου. Μια γενιά που δεν θα φοβηθεί τους γίγαντες της γης, γιατί θα γνωρίζει ότι ο Κύριος είναι η δύναμή τους. Αυτά είναι αυτά που έχω σημειώσει. Αυτά είναι αυτά που αποκωδικοποιήθηκαν μέσα από το μήνυμα αυτό που άκουσα. Και η λεπτή ισορροπία... Μου είπε ο αδελφός γιος όταν του είπα κάποια πράγματα στο τηλέφωνο για να με βοηθήσει να καταλάβω τι άκουσα και τι είδα. Μου είπε για ένα φίλτρο ουμανισμού. Φυσικά εκείνος θα μας τα πει τώρα, εκείνος θα μας βοηθήσει και εμένα πάνω απ' όλα να καταλάβω αυτή την ισορροπία και να καταλάβω αυτό το φίλτρο το οποίο ίσως να το έχουν και άλλοι, δεν ξέρω. Ναι, πράγματι, το φίλτρο του ουμανισμού όχι ίσως να το έχουν και άλλοι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι σε ένα μικρότερο ή σε ένα μεγαλύτερο βαθμό έχουμε και το φίλτρο του ουμανισμού μέσα από το οποίο καταλαβαίνουμε όπως εμείς θέλουμε να καταλάβουμε το Θεό και εφαρμόζουμε αυτά που διαβάζουμε στη γραφή όπως εμείς θέλουμε να τα εφαρμόσουμε πολύ συχνά με ουμανιστικό τρόπο. Όμως, αυτά τα λόγια της Αλέκας υπόθηκαν πριν από το βίντεο το οποίο έχω ήδη κυκλοφορήσει, το μάθημα που έχει να κάνει με την συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό και μάλιστα με ισορροπία, μια ισορροπία στο έργο και μια ισορροπία στη σχέση. Υπάρχει σύνδεσμος για αυτό το βίντεο επίσης στις σημειώσεις και εάν δεν το έχετε δει, σας προτρέπω επίσης να το δείτε, γιατί σε εκείνο το βίντεο, σε εκείνο το μάθημα προσπαθούμε να βάλουμε την ισορροπία για τη σωστή συνεργασία από τη μία πλευρά του Θεού που δίνει τη δύναμη και από την άλλη πλευρά του ανθρώπου που βάζει την πίστη, ώστε οι υποσχέσεις του Θεού να μπορούν να γεννηθούν. Οι υποσχέσεις είναι από τον ουρανό, η γέννηση είναι από τη γη. Εάν αυτό που γεννάει ο άνθρωπος με την πίστη του και βέβαια με την προσευχή του, με την υπακοή του, με τα έργα πίστης, αν είναι
επειδή ο Θεός του έδωσε τη δύναμη, τότε γεννιέται Ισαάκ. Αν ο άνθρωπος γεννάει αυτά που αυτός θεωρεί σωστά, τότε γεννιούνται Ισμαήλ. Και όλοι ξέρουμε ιστορικά το κόστος που μέχρι σήμερα υποφέρει η ανθρωπότητα επειδή ο Αβραάμ γέννησε τον Ισμαήλ με την Άγαρ, γιατί νόμιζε ότι αυτός με τη δική του δύναμη και τη δική του ικανότητα θα κάνει πραγματικότητα την υπόσχεση του Θεού. Ενώ είναι όταν εμείς παραδιδόμαστε στον Κύριο να φανερωθεί η δική του δύναμη μέσα από εμάς, τότε που γεννιέται ο Ισαάκ της υπόσχεσης. Και τότε ακολουθεί γέλιο και χαρά και ευλογία. Το βίντεο λοιπόν στο οποίο αναφέρεται η Αλέκα είναι το βίντεο για τη συνεργασία με ισορροπία του Θεού με τον άνθρωπο, του ανθρώπου με τον Θεό, και εύχομαι πραγματικά και αυτά που ακούσατε σε αυτό το βίντεο και μέσα από τα άλλα δύο μαθήματα σε βίντεο, αφενός το ένα από τους αριθμούς 20 που ο Θεός λέει στο Μωυσή «Μίλα στην πέτρα», και αφετέρου μέσα από το μάθημα για τη συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό με ισορροπία, πραγματικά προσεύχομαι να δείτε στη ζωή σας πολύ καλό καρπό. Να είστε ευλογημένοι όλοι σε όποια εκκλησία πηγαίνετε, με όποιο κήρυκα, ποιμένα ή εκκλησιαστική παράδοση ακολουθείτε. Δεν είναι εκεί το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να έχουμε τον Ιησού να μας καθοδηγεί μέσα από την καρδιά μας, ώστε να είμαστε όλοι υποδείγματα πίστης και σωστά αντίγραφα που εκπροσωπούμε τον Κύριο εδώ στη γη. Η χάρη του Κυρίου με όλους μας.